Πάνω απ' όλα η ζωή, Λάσκαρ, ήταν η ζωήτσα σας. Όλοι μας, παιδάκι μου. Να πω στους δικούς τους ανθρώπους να τη θυμούνται με αγάπη. Θα τη θυμούνται βέβαια. Θεός χωρέστηνε. Καλό της ταξίδι. Εγώ είπα μεγάλη ζημιά, μεγάλη ζημιά. Είμαστε πολύ φίλοι με τη ζωήτσα και με τα παιδιά της και με όλους. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Είμαστε μια οικογένεια. Εγώ τη ζωήτσα την ξέρω από μικρό παιδί. Μέναμε στη Θεσσαλονίκη, στην Καρολοντή, στο ίδιο, στην ίδια γειτονιά. Η ζωήτσα εγώ και η ζωή από τζάκι. Μέναμε στην ίδια γειτονιά. Από μικρά παιδιά. Ο θείος της ήταν αρχηγός σώματος, του τρίτου σώματος στρατού. Η ξαδέρφη της, η ζωήτσα η Κουρούκλη, που είναι το επιθετό της αυτό το σωστό. Τραγουδίστρια, πολύ σπουδαία. Και η ζωήτσα, τι να σου πω, μεγάλη απώλεια. Έτρωγα με την Αθηναίδα, το θέατρο που είχε, έκανε πολύ ωραίες παραστάσεις. Βοηθούσε τους νέους ανθρώπους. Και εμείς είμαστε στις ταινίες μια οικογένεια. Δεν υπήρχε εγώ, δεν υπήρχε βεδετισμός. Είμαστε μια οικογένεια αγαπημένη όλοι. Όλοι αγαπημένοι. Αλεξανδράκη, Ζωήτσα, Κουμάστα Καραγιάννη, Κούρκουλος. Τι να πω, ποια όνοματα να πω. Τι να σας πω, η Βαλσάμι, η Χλωριάσκου, όλοι είμαστε Μποροκοπίου. Είμαστε μια οικογένεια, είμαστε. Ήσασταν ποτέ μια μεγάλη παρέα και μια οικογένεια, όπως λέτε. Οικογένεια, Κορία, οικογένεια. Όχι την παρέα, ακούσαμε να λέει σε μια συνέντευξή της ότι είχε πείσμα και πολλές φορές ήταν ξεροκέφαλη και ακόμα και αν δεν της έβγαινε όμως, εκεί επέμενε να κάνει αυτό που είχε στόχο και αυτό που ήθελε. Αφού το καλά, αυτό είναι θέμα ερμηνείας. Για το ρόλο, αν μιλάτε, για τους ρόλους. Ήταν θέμα ερμηνείας. Ναι, βέβαια. Η ζωήτσα είχε βγει και στα Ρελάς, είχε πάει στην Αμερική και δεν μπορούσε να μείνει γιατί ήταν μικρή. Έκανε γάμο τυπικό για να μείνει. Γύρισε στην Αθήνα και έκανε καριέρα, πολύ μεγάλη καριέρα. Εγώ έχω πολλά μαζί της. Ήμασταν μαζί, πέσαμε στο Κατήφορο που ξεκίνησε αυτή η ταινία που μας έκανε όλους από το Κατήφορο μαζί στην στον Ανήφορο και ήμουνα με τον Κούλκουρο και με τη ζωή της είχαν πάει, υποτίθεται, πάνω στον Καρέα και ξαφνικά ο Κούρκουλος την παράτησε και έφυγε και έμεινε μόνη της ολόγυμνη. Και στο αυτοκίνητο πάνω ήμουν εγώ και ένας άλλος ηθοποιός, που δεν θυμάμαι. Και κάποια στιγμή ο Νίκος φρενάρισε απότομα και έφυγα από το πάνω, από το πίσω. Καθόμαστε στο πάνω παγκάζ. Ήταν ανοιχτό το αυτοκίνητο πάνω, δεν είχε σκέπαστρο. Και από εκεί έφυγε και χτύπησε το μάγουλό μου, δεν πέρα και το σκησα. Το μάγουλό μου και πήγαμε στο πρώτο βοηθό που ήταν τότε στη Σεπτεμβρίου και ο Κούκλος σχεδόν έκλαιγε. Θέλω να πω, είχαμε τέτοια πράγματα, αλλά δεν γίνονταν ποτέ τίποτα ζήσατε κακό. Ζήσατε πολλά μαζί, έχετε πολύ δυνατές αναμνήσεις από τη ζωή σας με τη ζωή σας. Σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ, κύριε Μπουτζά. Ο Φίνος ήθελε να την υιοθετήσει. Την και αγαπούσε δεν έμεινε πολύ. Μαζί του. Δεν έμεινε μαζί του και τελικά είναι μια μεγάλη απώλεια. Ένα αστέρι, ένα αιθέριο πλάσμα. Θεός χωρέστηνε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βουλή.